Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την επίσκεψή μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία απόψε στη Φλόρινα ε, μετά την επίσκεψη στο μνημείο των πεσόντων που υπάρχει και εδώ στα εγγένεια σήμερα των ιδιόκτητων γραφείων της κομματικής οργάνωσης Φλόρινας με προσφορά από τη συντρόφη Σαϊσμίνη προς το κόμμα μας μια πολύ σημαντική, συγκινητική προσφορά που δείχνει το δρόμο τη συσπήρωση γύρω από το ΚΚΕ, τη συνεχού ανανέωση των γραμμών του με νέο αίμα, με νέα μέλη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα και στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα και βεβαίω με τη συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων γύρω από του στόχου που παλεύει το ΚΚΕ για το καλό του λαού μας, για το καλό του τόπου μας. Επίσης είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ενημέρωση στην επίσκεψη που είχαμε στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο της, ε, της πόλης. Ε, μας εξέθεσε τα προβλήματα του Δήμου της Φλόρενας, τα οποία είναι αρκετά, και βεβαίως εκφράσαμε τις θέσεις του κόμματός μας. Από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προωθήσουμε τα ζητήματα και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή παντού, σε όλους τους αρμόδιες, έτσι ώστε να λυθούν να χρόνια προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα εδώ τα τοπικά ζητήματα με το οδικό δίκτυο, το κεντρικό δίκτυο ε, της περιοχής, προβλήματα υγείας ε, με στελέχωση ε, του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας, αλλά και άλλα προβλήματα που αποσχολούν το λαό και βεβαίως το μείζον πρόβλημα που πρόκυψε τελευταία, αλλά που είναι διαχρονικό πρόβλημα, την πορεία δηλαδή απαξίωσης της ΔΕΗ, της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας, που οδηγείται σε νέα ιδιωτικοποίηση, σε διώξιμο πολλών εργαζομένων από τη ΔΕΗ, με το να πάει σε ιδιώτες και βεβαίως με την απολυγνητοποίηση της περιοχής που θα οδηγήσει σε νέα μεγάλα προβλήματα το λαό της περιοχής αλλά και το λαό όλης της χώρας. Σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ θα είναι μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το λαό της Φλόρινας, της Δυτικής Μακεδονίας, όλης της Ελλάδας.